Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο Λεξικοπωλείο. Μεγάλη μας τιμή σήμερα. Πρόσωπα του ολοκαυτώματος στην έρευνα και στη λογοτεχνία. Θα αφήσω και τον Νίκο τον Κουρμουλή και τον Βασίλη τον Κιμούλη μετά να παρουσιάσει το υπέροχο πάνελ μας για απόψε. Να ευχαριστούμε λοιπόν τον Βασίλη τον Κιμούλη, τη Μαριάννα Τζιγκάκου και την Ελίνα την Πεχλιβανίδη από το Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου. Ευχαριστούμε βέβαια τους εκδότες, τους συνδιοργανωτές της εκδόσης της Εστίας. Τις εκδόσεις Μετέχμιο και τις εκδόσεις Καπών. Περνάμε να δώσω το λόγο στο Βασίλη τον Κιμούλη για ένα καλωσόρισμα και να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας απόψε. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διοργάνωσης Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου. Να ευχαριστήσουμε το Λεξικοπωλείο για την ζεστή φιλοξενία, την κυρία Οντίλ Μπρεϊέ, την ιδιοκτήτρια, τον Διαμαντή Διαμαντίδη, υπεύθυνο εκδηλώσεων και όλους τους συναδέλφους. Και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε τους προσκεκλημένους ομιλητές, κατά αλφαβητική σειρά την κυρία Οντέτ Βαρών Βασάρ, ιστορικό, συνεργάτη του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας, τον Νίκο Δαβέτα, συγγραφέα, την Κατερίνα Οικονομάκου, δημοσιογράφο και συγγραφέα. Και βέβαια τον Νίκο Κουρμουλή, δημοσιογράφο, που θα αναλάβει το συντονισμό της συζήτησης. Για τα βιβλία που είναι η αναφορά των, τα βιβλία των τριών συγγραφέων που είναι η αναφορά της σημερινής συζήτησης, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια. Εγώ θα σταθώ μόνο στο κοινό σημείο τους και τα τρία, το καθένα γραμμένα με το δικό του τρόπο, στο δικό του κειμενικό είδος. Έχει άμεση αναφορά σε κάποιες άγνωστες μικρές ανθρώπινες ιστορίες, οι οποίες στο σύνολό τους συνθέτουν την μεγάλη ιστορία. Ιστορίες που έχουν να κάνουν με το εβραϊκό, το ολοκαύτωμα και εν τέλει το ζήτημα της μνήμης. Στην φετινή Παγκόσμια Έκθεση Βιβλίου στη Φραγκφούρτη, το ζήτημα της μνήμης ήταν πρωταγωνιστικό. Φέτος είναι και τα 70 χρόνια, η επέτειος 70 χρόνων από τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου του ΟΗΕ. Οπότε το θέμα αυτό είναι τραγικά επίκαιρο, αν λάβει κανείς υπόψη του και τη διεθνή ευρωπαϊκή και παγκόσμια πολιτική κατάσταση, την άνοδο των φασιστικών και νεοναζιστικών μορφωμάτων και πολιτικών σχηματισμών, πράγματα που βλέπουμε καθημερινά στην τηλεόραση. Η τηλεόραση παράγει τη λύθη, έλεγε ο Γκοντάρ, ο κινηματογράφος παράγει τις αναμνήσεις. Το βιβλίο και η λογοτεχνία, δίνω το λόγο στον Νίκο που θα αναλάβει να συνεχίσει τη βραδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη, ευχαριστώ το Λεξικοπωλείο, αγαπημένος χώρος. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε όλοι εδώ, όλες και όλους εσάς. Βλέπω πρόσωπα αγαπημένα, βλέπω συγγραφείς, βλέπω δημοσιογράφους, βλέπω εκδότες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που ήρθαν εδώ να δουν όχι μόνο τα βιβλία και τους ανθρώπους που θα μιλήσουν για αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα. Ας μην λανθάνουμε και ας έχουν περάσει τόσα χρόνια. Η εξερεύνηση γύρω από το ζήτημα του ολοκαυτώματος, γύρω από τον εκτοπισμό, από την εξόντωση, είναι πράγματα που ακόμα βγαίνουν στο φως, όπως δείχνουν
και τα βιβλία των συνομιλητών μου, αλλά και η ερευνητική διαδικασία προχωράει. Πολλά χρόνια υπήρχε η σιωπή, υπήρχε η λύθη, οι επιζώντες, αλλά και... Ναι, α, η Οντίλ. Αλλά και η έρευνα πραγματικά συνεχίζει. Η λογοτεχνία μας έχει δώσει σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο τεράστια δείγματα. Αναφέρουμε πολύ μεγάλα ονόματα, αλλά και η ελληνική σιγά σιγά αρχίζει την, και η ίδια να σκάβει, να ξύνει αυτά τα ζητήματα. Να πω λοιπόν καταρχάς, να πω τους τίτλους, έχουμε και τίτλους βιβλίων. Έχουμε την ανάδυση, η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης κείμενα για τη γενοκτονία των Εβραίων από τις εκδόσεις Εστία, εδώ της κυρίας Οντέντ Βαρόν Βασάρ. Ο τραγουδιστής του Auschwitz, Εστρόγκο Ναχάμα, από τις εκδόσεις Καπών, εδώ της Κατερίνας Οικονομάκου, και η Εβραία νύφη του, του Νίκου Δαβέτα. Νικόλα, σε λέω συνήθως. Εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε και θα πούμε το εξής. Δεν υπάρχει εισαγωγή από μένα. Θα δώσω το λόγο με ερωτήσεις στους συνομιλητές για να απαντήσουν σε πράγματα που έχουμε και πράγματα που έχουν ετοιμάσει. Να πούμε εδώ ότι το σίγουρο είναι ότι με την εξόντωση των Εβραίων στα ναζιστικά στρατόπεδα αφισβητήθηκε το ίδιο το ανθρώπινο είδος, όπως έδειξαν και ο Λέβη και ο Αντέλμ. Αφισβητήθηκε ο νεότερος ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο πολιτισμός του διαφωτισμού, το ουμανιστικό πνεύμα. Θα ξεκινήσω σιγά σιγά, εδώ, εκ δεξιών, από την κυρία Οντέντ Βαρόν Βασάρ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε έτσι με μία πρώτη ερώτηση ενότητα και ερωτήσεις θα κάνουμε σε όλους τους συνομιλητές μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να μας πείτε εδώ για την διεθνή κλίμακα της εξόντωσης των Εβραίων. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα σε όλους. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Κιμούλη από την διοργάνωση Αθήνα Πρωτεύουσα του Βιβλίου, που μας κάλεσε σε αυτή τη βραδιά απόψε, την φίλη Οντίλ που μας φιλοξενεί στο βιβλιοπωλείο της, και χαίρομαι που είμαι με όλους αυτούς τους εκλεκτούς συνομιλητές. Και ευχαριστώ βέβαια και εσάς που ήρθατε. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι, για να, αφού είναι δύο εισαγωγικά λόγια, ότι η γενοκτονία των Εβραίων που συντελέστηκε από το 41, το φθινόπωρο του 41 μέχρι τις αρχές του 45, κορύφωσε και πέρασε σε εντελώς άλλο στάδιο τον αντισημιτισμό που ήδη προϋπήρχε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο στη Γερμανία. Με τη γενοκτονία όμως ο αντισημιτισμός αλλάζει, γίνεται πια εξολοθρευτικός αντισημιτισμός. Δηλαδή αποτελεί μια πολύ μεγάλη τομή με αυτό που ήταν ως τότε. Και βλέπουμε αυτά που δεν έχουν προηγούμενο, όπως λέει ο Βιντάλ Νακέ. Λέει, αν έπρεπε να πούμε τα προηγούμενα, όπως λέμε συνήθως σε πάρα πολλά θέματα, εκεί θα γράφαμε «δεν υπάρχουν». Δεν υπάρχουν προηγούμενα ανάλογης κλίμακας. Υπάρχει όμως ένα κλίμα που επέτρεψε αυτό τον αντισημιτισμό να φτάσει σε αυτό το άλλο στάδιο. Αυτό που ο Σαούλ Φριντλέντερ το ονομάζει λυτρωτικό αντισημιτισμό και έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο γι' αυτό στο καταπληκτικό του βιβλίο για τη Γερμανία και τους διωγμούς των Εβραίων, όπου εξηγεί, ερμηνεύει δηλαδή πώς μέσα στην παράνοια της ναζιστικής ιδεολογίας και προπαγάνδας αυτό το πράγμα παίρνει αυτή τη μορφή. Λοιπόν, υπήρχε ο αντισημιτισμός στη Γερμανία από το 1870, υπήρχε στη Γαλλία από τα τέλη του 19ου αιώνα. Εξάλλου, στα τέλη του 19ου αιώνα ξεκινάει ο πολιτικός αντισημιτισμός. Αν και πρόσφατα διάβαζα τον Γερουσαλμί, ο οποίος έχει μια άλλη άποψη και βάζει την έξωση από την Ισπανία στην απαρχή του πολιτικού αντισημιτισμού, λέγοντας ότι δεν ανήκει στους θρησκευτικούς, στο θρησκευτικό, στον παλιό, στον αντιουδαϊκό, στον αντιουδαϊσμό αυτή η έξωση, αλλά είναι
εγγενιάζει την εωτερικότητα και εγγενιάζει τον αντισημιτισμό. Αυτή την άποψη τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, ως τώρα αυτό που λέγαμε πάντα είναι ότι είναι στα τέλη του 19ου αιώνα. Λοιπόν, ένα πρελούδιο, ένα μόνο γεγονός μεμονωμένο, έλαβε χώρα στην Ουγγαρία, όταν ένας Ούγγρος αξιωματικός έριξε σε μια ατμομηχανή έναν Εβραίο ζωντανό. Και μετά διηγόταν το κατόρθωμά του, ας πούμε, επερώταν για αυτό το κατόρθωμα. Δεν είναι τυχαίο που την απόφαση για την εξόντωση των Ούγγρων Εβραίων πήρε η Ουγγαρία από μόνη της και ότι τα πρώτα αντιεβραϊκά μέτρα εκεί ψηφίστηκαν δίχως να τα επιβάλλει καν η ναζιστική Γερμανία. Αν γνωρίζουμε αυτό, κατανοούμε πολύ καλύτερα και πράγματα για τη σημερινή Ουγγαρία. Θέλω να πω ότι και άλλες χώρες είχαν μεγάλο μερίδιο, και φυσικά η Πολωνία, και άλλες χώρες είχαν μεγάλο μερίδιο σε αυτό που συνέβη. Αλλά το ναζιστικό πλαίσιο είναι αυτό που επέτρεψε να συμβεί. Οι μαζικές δολοφονίες των Εβραίων από τους Ναζί, πριν αποφασιστεί η τελική λύση, μάλλον πριν εξευρεθεί, πριν την επινοήσουν, έχουν ξεκινήσει ήδη από τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου του 1941, στη Σοβιετική Ένωση. Και μόλις παίρναν τα σύνορα της Σοβιετικής Ένωσης, αρχίζουν κατευθείαν να εξολοθρεύουν εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίους. Με τον κλασικό τρόπο, με εκτελέσεις. Αυτό το λέω γιατί πολλές φορές τονίζεται σαν μοναδικότητα από τους υπέρμαχους της μοναδικότητας του Ολοκαυτώματος ή της ΣΟΑ, όπως προτιμώ τον όρο. Τονίζεται πάρα πολύ η βιομηχανική διάσταση, σαν να είναι αυτό που πραγματικά κάνει την ειδοποιώ διαφορά. Η βιομηχανική διάσταση, κατά τη γνώμη μου, μετά από πολλά διαβάσματα, είναι αυτό το οποίο τους λύνει τα χέρια. Αυτό που θα μπορέσουν σαν τεχνολογία να χρησιμοποιήσουν. Αλλά η ριζική διαφορά δεν είναι αυτό. Η ριζική διαφορά είναι ότι αποφασίζουν να εξοντώσουν κάθε Εβραίο που βρίσκεται σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Αν μπορούσαν να βγουν και έξω από την Ευρώπη, θα πήγαιναν και έξω. Στον χάρτη που ακίνει, στον πίνακα με τις χώρες και τους πληθυσμούς που έχουν μέσα και την Τουρκία και την Αγγλία. Απλώς δεν έγιναν κατεχόμενες χώρες. Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ ρίχνω το βάρος στο σχέδιο της εξόντωσης ενός λαού. Αυτό ξεκινάει με μαζικές εκτελέσεις, αυτό που λένε «La Shoah Parbal». Οι Γερμανοί στρατιώτες τρελαίνονται, τους ποτίζουν αλκοόλ, τρελαίνονται παρόλα αυτά και βέβαια δεν επαρκούν για τις εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίους. Ας πούμε, στο Μπάμπι Γιάρ γίνεται μια μαζική εκτέλεση 33.771 ανδρών, γυναικών και παιδιών. Ήδη το Σεπτέμβριο του 1941. Οπότε πρέπει, και οι αναφορές που στέλνουν είναι βρείτε έναν άλλο τρόπο, δεν θα μπορέσουμε έτσι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Και το Δεκέμβριο του 1941 δοκιμάζουν στο Χέλμνο, στο στρατόπεδο του Χέλμνο, τα αερία, δεν έχουν ακόμη θαλάμους αερίων. Τα δοκιμάζουν μέσα σε φορτηγά που γυρνάνε την εξάτμιση προς τα μέσα. Βιοτεχνική φάση της εξόντωσης. Εκεί μπαίνουν λίγοι άνθρωποι, πώς είναι να μπουν σε ένα κλειστό φορτηγό και παίρνει και ώρες να πεθάνουν. Και μετά από το 1942 αποφασίζεται πια και στη Βανζέη η τελική λύση και μπαίνει μπροστά η μηχανή του θανάτου με τους θαλάμους αερίων. Εκεί υπάρχουν 6 στρατόπεδα, τα οποία είναι τα στρατόπεδα της τελικής λύσης. Τα θυμίζω, το Μαϊντανέκ, 50.000 νεκροί, το Χέλμνο, 150.000 νεκροί, το Σομπιμπόρ, 200.000 νεκροί, το Μπελζέτς, 550.000 νεκροί, μόνο Εβραίοι στο Μπελζέτς. Ήταν το κατεξοχήν στρατόπεδο της γενοκτονίας, από το οποίο όμως και δεν υπήρξε κανείς επιζών και δεν έμεινε και απολύτως τίποτα. Οπότε ήταν δύσκολο να γίνει εμβληματικός χώρος μετά. Η Τρεμπλίνκα, 750.000 νεκροί. Εκεί είναι και 4.500 Έλληνες Εβραίοι από τη βουλγαρική ζώνη κατοχής. Και τέλος, Auschwitz-Birkenau, 1.100.000 νεκροί. Οι 960.000 είναι Εβραίοι. Οι 55.000 είναι Έλληνες Εβραίοι. Στο Auschwitz-Birkenau, επίσης θα βρουν το θάνατο 75.000 Πολωνοί αντιστασιακοί, καθολικοί, 21.000 Τσιγκάνοι, 15.000 Σοβιετικοί εχμάλωτοι πολέμου, 15.000 κρατούμενοι από άλλες χώρες.
είναι πραγματικά εργοστάσια θανάτου. Όλο αυτό το γεγονός, ίσως όμως να σταματήσω εδώ για εισαγωγή. Έλα, ναι. Ευχαριστούμε την κυρία Οντέτ Βασάρ, Βαρόν Βασάρ, για την εισαγωγή. Θα επανέλθουμε. Πάμε εδώ στην Κατερίνα Οικονομάκου, όπου έχει ασχοληθεί, έχει ερευνήσει και η ίδια ένα θέμα σε βάθος. Ο τραγουδιστής του Auschwitz, λοιπόν, μια εκπληκτική ιστορία, ένα πολύ ωραίο βιβλίο από τις εκδόσεις Καπών, που εκτός από στοιχεία, περιστατωμένα στοιχεία και ιστορικά στοιχεία, παίρνει ένα πορτρέτο, ένα πρόσωπο, τον κύριο Εστρόγκονα Χάμα ή Εστρούγκονα Χάμα, αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα, όπου ήταν ένας εκπληκτικός τραγουδιστής, ένα ειδόνι στην κυριολεξία και αρχιψάλτης της εβραϊκής κοινότητας του Βερολίνου. Γεννήθηκε το 18, προφανώς, βίωσε μάλλον την μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης, εκτοπίστηκε το 43 στο Auschwitz και από εκεί στο στρατόπεδο Ζάξενχάουζεν, λίγο πριν το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το 45, εξουθενωμένος από τύφο, αναγκάζεται να ακολουθεί στα τάγματα θανάτου έως ότου τους απελευθερώνει και τον απελευθερώνει ο κόκκινος στρατός. Σε Σεφαραδίτης Εβραίος. Και θέλω να ρωτήσω εδώ την Κατερίνα, τι ήταν αυτό που σε έκανε ή ποια ήταν αυτά, γιατί μπορεί να μην ήταν μόνο ένα θέμα, που σε έκανε να προσεγγίσεις τον Εστρούγκονα Χάμα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Λοιπόν, η περιέργεια με οδήγησε στην έρευνα. Ξεκίνησε ως ένα ρεπορτάζ αυτό. Έτυχε να είμαι στη δουλειά μου, να διαβάζω τον ξένο τύπο και διάβασα ένα κομμάτι στο οποίο αναφερόταν το όνομα ενός Ανδρέας Ναχάμα, ο οποίος είναι διευθυντής της τοπογραφίας του τρόμου, που είναι ένας τόπος μνήμης στο Βερολίνο. Και μου χτύπησε κάπως σεφαραδίτικο το όνομα, προφανώς, και σκέφτηκα, okay, τι γυρεύει ένας σεφαραδίτης στο Βερολίνο, όπου κυρίως οι Εβραίοι είναι ασκεναζίμ. Λοιπόν, αυτό οδήγησε στο πολύ γνωστό μας γκουγκλάρισμα και μέσα σε πολύ λίγη ώρα είχα διαπιστώσει ότι ο Ανδρέας είναι γιος ενός Θεσσαλονικιού, ο οποίος επέζησε του Ολοκαυτώματος. Και εκείνος ο Θεσσαλονικιός, ο οποίος είχε πεθάνει το 2000, εγώ ξεκίνησα τώρα η συνάντησή μου με το όνομά του έγινε το 2010. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ήταν ο αρχιψάλτης της εβραϊκής κοινότητας του Βερολίνου και διάσημος τραγουδιστής. Είχε κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα και εκτός Γερμανίας. Αυτό προφανώς προκάλεσε την περιέργειά μου, γιατί ζούμε σε μια χώρα που οποιοδήποτε Έλληνας του εξωτερικού έχει έστω και την παραμικρή επιτυχία, τον πνίγουμε στις συνεντεύξεις, στα πορτρέτα, δηλαδή κανονικά για τα δεδομένα μας θα έπρεπε να είναι superstar στη χώρα μας ο Εστρόγκο. Κι όμως το όνομά του ήταν άγνωστο στους πάντες. Και αυτό με ενευρίασε λίγο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι εγώ ανήκω σε μία γενιά που έμαθε για το ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων στα φοιτητικά μας, το μάθαμε στα φοιτητικά μας χρόνια και αυτό τυχαία. Οπότε, εφόσον κάνω αυτό το επάγγελμα, έχω αυτό το προνόμιο, μπορούσα να σηκώσω το τηλέφωνο ή να στείλω ένα mail στο γιο του και να του πω «Γεια σας, είμαι δημοσιογράφος και θέλω να ερευνήσω την ιστορία του πατέρα σας». Αυτή ήταν η αρχή. Θα επιστρέψουμε. Πάμε τώρα, ναι, η αρχή μετά, στον Νίκο. Νίκο Δαβέτα, Εβραία Νύφη. Θυμάμαι, όταν έγραψε το βιβλίο, είχε δημιουργήσει αίσθηση. Ένα τραύμα, μια γυναίκα και ένα μεγάλο ζήτημα που είχε να κάνει και με την ελληνική λογοτεχνία και όχι μόνο με το εβραϊκό ζήτημα. Ήτανε για μένα και ένα βιβλίο καμπής όσον αφορά και την δική σου συλλογιστική.
Πραγματικά, μπορείς να μας πεις πώς έτσι είχες προσεγγίσει αυτή την διαδικασία, αυτή την αίσθηση, το πρόσωπο, το πορτρέτο, όπου βεβαίως μέσα σε αυτό το πορτρέτο είναι και πάρα 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 πολύ άλλοι. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ που ήρθατε. Τον Αύγουστο του 1974 συνειδητοποίησα ότι ένας από το οικογενειακό μου περιβάλλον, ο θείος μου ο Γιάννης, πρώτος εξάδελφος της μητέρας μου, συνειδητοποίησα ότι είχε στον πήχη του έναν αριθμό. Θυμάμαι ότι φορούσε πάντοτε μακριμάνικα που κάμισα. Είμαστε σε ένα τραπέζι, του ζήτησα το ψωμί και όπως έκανε έτσι, σηκώθηκε το ποκάμισο και είδα τον αριθμό. Εγώ κάπου είχα διαβάσει, μόλις είχα δει σε ταινία τι είναι αυτό το πράγμα. Και τρελάθηκα, γιατί λέω... ήταν ένας άνθρωπος λιγομίλτος, απόμακρος και δυστυχώς πέθανε 2 χρόνια μετά. Αλλά από μέσα σ' άκρες από την οικογένεια, ρωτώντας με πολύ δυσκολία, έμαθα ότι όταν ήταν νεαρός, είχε ερωτευτεί, συζούσε με μία Εβραία στην Αθήνα. Στην Αθήνα ήταν πολύ πιο χαλαλά τα πράγματα από τη Θεσσαλονίκη και δεν υπήρχε και αυτή η μορφή της γκετοποίησης. Η κοπέλα αυτή ήταν ρωμανιώτισσα, ήταν από τα Τρίκαλα. Οι ρωμανιώτες Εβραίοι ήταν πολύ πιο αφομοιωμένοι, έτσι δεν είναι, από τους Σεφαραδίτες. Και προφανώς κανείς δεν είχε δώσει σημασία μέχρι τον πόλεμο για το θρησκευμά της. Συνελήφθησαν μαζί, τους πήγαν πρώτα στο Χαϊδάρι και μετά στο Auschwitz, η κοπέλα πέθανε, ο θείος Γιάννης επέστρεψε. Αυτό ήταν ένα οικογενειακό με τραύμα, το οποίο και ακόμα δεν ξέρουμε λεπτομέρειες πώς και τι σώθηκε. Υπάρχουν διάφορες εικασίες, αλλά όχι συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό με είχε ευαισθητοποιήσει για όλη την ιστορία του ολοκαυτώματος και άρχισα να την ψάχνω. Δηλαδή, άρχισα να διαβάζω βιβλία, να βλέπω ταινίες από πολύ νεαρός. Αλλά δεν ήθελα να την κάνω κάτι. Δεν ήθελα ούτε να την γράψω, ούτε να την αφηγηθώ. Υπάρχουν άνθρωποι καταλληλότεροι για αυτό το πράγμα. Η ιδέα της Εβραίας νύφης, λοιπόν, τροφοδοτείται από ένα βίωμα αυτό που είναι το παιδικό βίωμα της συνάντησής μου με έναν επιζώντα του ολοκαυτώματος που ήταν μέσα στην οικογένεια και τον έβλεπα στις γιορτές ως ένα αγαθό θείο. Και αυτό ήταν, ας πούμε, το κάτω-κάτω, το ίζημα της υπόθεσης. Η αφορμή όμως για να γραφτεί η Εβραία νύφη είναι η γνωριμία μου με μια κοπέλα η οποία μου δήλωσε ότι είχε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον πατέρα της, ο οποίος ήταν δικηγόρος, ο οποίος υπερασπιζόταν τους καταπατητές των εβραϊκών περιουσιών στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μάζευε τις εναντιώσεις στα δικαστήρια μετά τον πόλεμο, προσπαθώντας να παραμείνει το καθεστώς των καταλήψεων των σπιτιών και των καταστημάτων. Και μου αφηγήθηκε μια ιστορία πάρα πολύ δραματική της σχέσης της με τον πατέρα της. Αυτόματα μου ήρθε το πρόσωπο της ιστορίας. Εγώ έχω μια μικρή διαφορά με τους προλαλήσαντες. Προσπάθησα να φτιάξω ένα μυθιστόρημα, δηλαδή δεν με ενδιαφέρε να κάνω ούτε μια έρευνα, ούτε να γράψω μια μαρτυρία, ούτε ένα δοκίμιο. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όταν φτιάξεις ένα μυθιστόρημα, προφανώς βασίζεσαι σε κάποια ιστορικά γεγονότα, αλλά έχεις μια μεγαλύτερη χαλαρότητα. Μπορείς εντός εισαγωγικών να παίξεις με κάποια γεγονότα. Το κυριότερο που με προβλημάτισε δεν ήταν αυτή καθ' αυτή η ιστορία, αλλά το πώς θα την αφηγηθώ, δηλαδή το πώς θα την γράψω. Η φωνή της κοπέλας πώς θα ενωθεί με μια φωνή του παρελθόντος.
και ένα παρελθόν στη λογοτεχνία για να είναι δικαιωμένο, πρέπει να έχει αποτυπωθεί καλλιτεχνικά, να έχει αποτυπωθεί με μια γλώσσα μεταφορική, να έχει αποτυπωθεί αυτό που λέμε με μια λογοτεχνικότητα, να μην είναι μια ξερή αφήγηση ή μια δοκιμιακή γραφή η οποία θα υποστηρίζει ένα ιστορικό γεγονός. Και ο φόβος μου ήταν ακριβώς αυτός περισσότερο, όχι να μην προδώσω την ιστορία του ολοκαυτώματος, όσο περισσότερο να μην προδώσει τη λογοτεχνικότητα. Ο Έλι Βίζελ, ένας μεγάλος συγγραφέας και στοχαστής, έχει πει μια πολύ σημαντική φράση. Ένα μυθιστόρημα, λέει, που λένε ότι είναι για το Auschwitz, ή δεν είναι μυθιστόρημα ή δεν είναι για το Auschwitz. Δείχνει δηλαδή το πόσο δύσκολο πράγμα είναι να γράψεις για αυτό το οριακό γεγονός. Πόσο μάλλον το κάνεις λογοτεχνία. Είναι σχεδόν στα μέτρα του αδύνατου. Αυτά για να με ακρηγορώ, νομίζω θα επιστρέψουμε. Μπορούμε να πούμε πράγματι ότι με το Auschwitz αυτό το αίσθημα ότι ο σύγχρονος άνθρωπος ανήκει, ο Ευρωπαίος, σε μια κοινή κουλτούρα ή σε μια κοινή, θα λέγαμε, ιστορία, έσπασε, έθραυσε για πάντα. Και η αλήθεια είναι ότι μη φανταστούμε ότι και εμείς, όταν είμαστε στο σχολείο, μας λέγανε κάτι. Ακόμα δεν είχε προχωρήσει η έρευνα, δεν είχε προχωρήσει η επιστήμη, αλλά δεν νομίζω ότι μας λέγανε ιδιαίτερα πράγματα. Το ολοκαύτωμα ήταν κάτι σε δεκαετία 80. Ήμουν δεκαετία 80, λέω και την ηλικία μου, λοιπόν. Οπότε, μέσα στο ολοκαύτωμα, βεβαίως, πάντοτε θα υπάρχουν δάσκαλοι που θέλουν να, αν ένα παιδί λίγο παραπάνω αναρωτιέται κάπως, πάντοτε θα πούν. Αλλά ήταν περισσότερο στην αίσθηση αυτό και της φωτιάς. Εμείς είχαμε τότε πολύ κοντά το Βιετνάμ, τότε με την Ναπάλμ και τα λοιπά, και νομίζαμε ότι όλα πάνω κάτω είναι κάπως έτσι, δηλαδή ένας βομβαρδισμός. Λίγοι δάσκαλοι, λοιπόν, μετά μας λέγανε τα τι και τα πώς. Και πολύ σωστά η έρευνα έχει φτάσει σε ένα σημείο τώρα πια να μπορούμε να φωτίσουμε σκοτεινές πλευρές και να μπορούμε να πούμε στα παιδιά και στους ίδιους μας στους εαυτούς το τι πράγματι έχει συμβεί. Τα βιβλία εδώ είναι που έχουν γράψει και η κυρία Οικονομάκου και η κυρία Βαρών Βασάρα αλλά και άλλοι και ο κύριος Δαβέτας είναι βιβλία που μας οδηγούν έτσι μέσα αυτό το μικρά φώτα μέσα στο σκότος. Ήθελα εδώ, θέλω πολλά να ρωτήσω, ας περιοριστώ. Θέλω να πούμε για το θέμα της μνήμης, για το θέμα της μνήμης, κυρία Βαρών Βασάρ, γιατί άργησε να διεκδικηθεί η μνήμη από την εβραϊκή κοινότητα. Η ανάδυση, μάλλον, της μνήμης άργησε να έρθει και εδώ, αλλά και άργησε και να διεκδικηθεί και από την εβραϊκή κοινότητα. Εγώ θα το απαντήσω αυτό, αλλά θέλω να σχολιάσω πρώτα αυτό που είπατε για το σχολείο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στη δεκαετία του 80 περίμενε κάποιος δάσκαλος να έχει κάποιο παιδί ένα ερέθισμα και μια ερώτηση. Και αν τύχαινε και αυτός να έχει μια απάντηση, μπορεί να την έλεγε. Θέλω να πω ότι τα πράγματα στην εκπαίδευση σήμερα βρίσκονται πάρα πολύ αλλού στην Ελλάδα. Και επειδή δουλεύω σε αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν είναι γνωστό έξω από τον κόσμο που δουλεύει γι' αυτό ή εκτός αν το παιδί σας είναι σε κάποιο σχολείο που έγινε ένα project για αυτό το θέμα. Έχουμε μια μεγάλη αλλαγή στο θέμα της εκπαίδευσης που όντως άργησε εδώ, δηλαδή σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη άργησε μερικές δεκαετίες, όπως όλη η μνήμη άργησε εδώ μερικές δεκαετίες, όχι πάνω από 2-2,5 όμως. Δεν άργησε 6-7 δεκαετίες, όχι. Λοιπόν, από το 2007 μπήκε για πρώτη φορά στο εγχειρίδιο
του γυμνασίου και του λυκείου, της νεότερης δηλαδή ιστορίας στο εγχειρίδιο, μπήκε ένα μικρό κεφάλαιο που αφορά το ολοκαύτωμα, όπως το λένε στο εγχειρίδιο, των Ελλήνων Εβραίων. Με μικρά παραδείγματα που εστιάζει, μικρά μπορεί να κάνει κανείς όση κριτική θέλει και είναι ένα μικρό κεφάλαιο, αλλά όλα τα κεφάλαια είναι μικρά σε ένα εγχειρίδιο, πάρα πολύ μικρά. Λοιπόν, και το κεφάλαιο για την αντίσταση είναι πάρα πολύ μικρό. Ωστότε όμως δεν υπήρχε. Το να υπάρχει ένα κεφάλαιο σε ένα εγχειρίδιο δεν είναι ότι αυτά μόνο θα πει ο δάσκαλος, είναι ότι έχει πια δικαίωμα και πάτημα να μιλήσει για αυτό το πράγμα. Πώς να μιλήσουν όμως άνθρωποι που οι ίδιοι αγνοούσαν ή δεν είχαν διδαχθεί οι ίδιοι, γιατί δεν έλειπε μόνο από τα σχολεία, έλειπε και από τα πανεπιστήμια. Εμείς τελειώσαμε φιλοσοφικές, κάναμε νεότερη ιστορία και πολύ μετά από εμάς. Εντάξει, εγώ τελείωσα και νωρίς. Πολύ μετά από εμάς τελειώνανε νεότερη ιστορία, χωρίς ποτέ, ευρωπαϊκή ιστορία, χωρίς ποτέ να το έχουν ακούσει. Εκτός αν είχαν καθηγητή το Hagen Fleischer στα τέλη της δεκαετίας του 80 και μέσα στο 90. Λοιπόν, οι δάσκαλοι λοιπόν που άρχισαν να ενδιαφέρονται γι' αυτό μπορούσαν να έρθουν στα σεμινάρια του Εβραϊκού Μουσείου, το οποίο από το 2004, πριν μπει το κεφάλαιο, ξεκίνησε να κάνει ένα ετήσιο σεμινάριο, πειραματικά στην αρχή. Και αυτά τα σεμινάρια έχουν συνεχίσει κάθε χρόνο. Δουλεύω σε αυτά, είναι ένα ετήσιο, ένα διήμερο στην Αθήνα κάθε χρόνο και γίνονται και σε διάφορες επαρχιακές πόλεις. Έχει γίνει στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στο Βόλο, στη Ζάκυνθο. Πήγαμε στη Ζάκυνθο, είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι η αντίθετη ιστορία, είναι η κοινότητα που σώθηκε. Και υπάρχουν πια, είναι δηλαδή κάποιες εκατοντάδες δάσκαλοι που έχουν περάσει από αυτά τα σεμινάρια. Και πλέον δεν χρειάζεται να κάνεις το μάθημα της ιστορίας για να δουλέψεις αυτά τα θέματα με τα παιδιά. Οι άνθρωποι που κάνουν project με τα παιδιά είναι, πέρσι ας πούμε είχα στο δικό μου προσωπικό σεμινάριο που έρχονται επίσης δάσκαλοι που θέλουν να εμβαθύνουν, είχα ένα χημικό και αυτός ξεκίνησε και είπε εγώ είμαι χημικός σαν το Πριμολέβη και θα σας βάλω από εκεί στο θέμα. Η άλλη ήταν καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας. Θέλω να πω δεν κρεμόμαστε σε εισαγωγικά πια από τον φιλόλογο που θα κάνει το μάθημα της ιστορίας. Με τη δυνατότητα το project υπάρχουν πάρα πολλοί καθηγητές που ενδιαφέρονται. Και πλέον τα πράγματα έχουν προχωρήσει. Από το 2013 γίνονται ταξίδια εκπαιδευτικά στο Auschwitz υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και με την οργάνωση του Εβραϊκού Μουσείου. Αυτά γίνονται στη Γαλλία που ξέρω, τα ξεκινάει η Ανέτ Βιβιορκά, πότε τα ξεκινάει και αυτή. Αρχές δεκαετίας του 80, όχι πιο πριν. Από το 2013 γίνονται και εδώ και μάλιστα γίνονται με ένα διαγωνισμό και τα παιδιά κάνουν ένα μικρό βίντεο και πέντε ταινιάκια βραβεύονται και οι ομάδες πηγαίνουν κτλ. Θέλω να πω, είναι σε μια τροχιά που όλο προχωρεί αυτό το θέμα της εκπαίδευσης. Έκανε μια πολύ ωραία αναφορά. Να πω ότι και εγώ από το 2009 και μετά, όταν μάλιστα, επειδή το βιβλίο πήρε και το βραβείο της Ακαδημίας, δεν ξέρω, ίσως μέτρησε, έλαβα πάρα πολλές προσκλήσεις από γυμνάσια και πήγα σε πάρα πολλά και μίλησα. Ναι. Έχω όμως να πω μια παρατήρηση, ότι το 9-10 που πήγα στη σχολεία και μίλησα, είχα και αντίλογο από μαθητές που ήταν οργανωμένοι της Χρυσής Αυγής στο γυμνάσιο. Και όχι ένας και δύο. Και μου έκανε εντύπωση σε ένα λύκειο στο Ακροτήρι στην Κρήτη, είχε ομάδα ολόκληρη που είχε εναντιωθεί. Να δούμε και αυτή την πλευρά. Εναντιωθεί στην πρόσκληση, στην παρουσία. Στην παρουσία, στο θέμα. Γνωρίζουμε από εκπαιδευτικούς και ότι υπήρχε πολύ μεγάλη, υπήρχαν τέτοια φαινόμενα. Εκπαιδευτικοί με τους οποίους έχω μιλήσει και εγώ, ιδιαίτερα δάσκαλοι και από το δημοτικό δηλαδή συζητάμε τώρα, της πρωτοβάθμιας, που είναι η πρώτη γραμμή αμήνης, έτσι.
είχαν να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα και δεν είναι μόνο οι μαθητές, αλλά είναι και οι γονείς. Υπάρχει μια... Έχουν φτιάξει μελέτες, μακάρι άξιοι δάσκαλοι να τα βγάλουν αυτά προς... Δηλαδή, να βγάλουν τις μελέτες προς τα έξω. Είχαμε την τύχη να πέσουμε σε μερικούς που πράγματι ήξεραν πάρα πολύ καλά όλες τις διαστάσεις του φαινομένου και του κοινωνικού και του ψυχικού και όλων των όλες δηλαδή, τις κατάστασεις. Φαίνεται ότι το παρακολουθούσαν πολύ παλιά, ήδη από τη δεκαετία του 80, ήδη από τη δεκαετία του 70, στις νεολαίες, στα πιτσιρίκια, και ήταν έτοιμοι. Βεβαίως, δεν είναι πάρα πολύ, είναι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δεν συζητάμε τώρα, δηλαδή για την Αθήνα τουλάχιστον, είναι εκεί κοντά στα 10 άτομα, όχι παραπάνω, δάσκαλοι, που ξέρανε όλο το φαινόμενο, το παρακολουθούσανε από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Ναι, ναι, και μέχρι τώρα, δηλαδή το πώς εξελίσσονται τα παιδιά, σε ποιες οικογένειες κτλ. Παρ' όλα αυτά. Ας πούμε λοιπόν τώρα, πάμε να... Συνεχίζουμε, είναι για την ανάδυση. Για την ανάδυση πλέον. Πάμε στην εικόνα. Να πω δύο λόγια και για τη μνήμη που έχει υπάρξει ένα τομέα στον οποίο έχω κάνει βασικό κομμάτι της δουλειάς μου. Λοιπόν, η μνήμη αυτού του γεγονότος, όσο τρομακτικό ήταν το γεγονός, τόσο αντιστρόφως, ανάλογη ήταν η πορεία της μνήμης. Έκανε πολλές δεκαετίες αυτή η μνήμη να συγκροτηθεί και να αναδυθεί. Αυτό έχει πάρα πολλές πλευρές. Θα θίξω πολύ επιγραμματικά, 2-3 πλευρές μόνο. Υπάρχουν πλευρές ήδη μέσα στην εβραϊκή μνήμη, γιατί το θέσατε λέγοντας γιατί αργεί η εβραϊκή κοινότητα να διεκδικήσει αυτή τη μνήμη. Σήμερα είναι πολύ απλό να το δούμε ανάποδα. Τότε δεν ήταν καθόλου απλό. Τότε υπήρχαν επιζώντες κουρελιασμένοι, οι οποίοι έπρεπε να σταθούν στα πόδια τους και οι οποίοι έπρεπε να ξαναφτιάξουν μία ζωή. Επίσης, υπήρχαν κοινωνίες οι οποίες δεν θέλαν να ακούσουν αυτά που οι πρώτοι επιζώντες θέλανε να πούνε. Όταν βρέθηκαν κάποιοι, πολύ λίγοι, να θέλουν να μιλήσουν από την αρχή, και αυτό είναι το παράδειγμα του Πρίμο Λέβη, όταν πρωτοβγαίνει το βιβλίο του Πρίμο Λέβη, «Αν αυτό είναι ο άνθρωπος», βγαίνει από ένα φίλο του εκδότη στο Τωρίνο, από ένα μικρό εκδοτικό οίκο, και βγαίνει σε μια μικρή έκδοση, τοπικού, σαν μια μαρτυρία τοπικού χαρακτήρα. Και είναι κάτι που μ' αρέσει να σκέφτομαι, ότι αυτό το βιβλίο που σήμερα είναι το μείζον βιβλίο και που ταξιδεύει σε όλες τις χώρες που γίνεται λόγος για αυτά, πρωτοβγαίνει σαν μια τοπική μαρτυρία. Ναι, αυτό, ναι. Λοιπόν, και είναι 1947, έτσι. Λοιπόν, ακόμα και όταν ήθελε να μιλήσει η εβραϊκή μνήμη, οι κοινωνίες δεν είχαν αυτιά για αυτήν. Ο Σεμπρούν το λέει κάπου πολύ ωραία. Λέει, κάποτε έγινε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ορίμασε μια δυνατότητα ακοής. Κάποτε, μετά από δεκαετίες, μπορέσαν και οι άνθρωποι να ακούσουν αυτά που οι άλλοι είχαν να πούν. Κάποτε, λοιπόν, μπορέσαν οι μάρτυρες να μιλήσουν. Κάποτε μπορέσαν οι άλλοι να ακούσουν. Όλα αυτά χρειάστηκαν δεκαετίες. Αλλά για το πώς συγκροτείται μια μνήμη, οι ασκενάζοι Εβραίοι, που ήταν, εγώ ξέρω, ας πούμε, για τη Γαλλία, που είναι πολλοί επιζώντες, αυτοί δεν αργούν καθόλου. Την επομένη, αυτοί γράφανε και μέσα στο γκέτο της Βαρσοβίας, αυτοί γράφανε πάντα. Την επομένη της επιστροφής τους αρχίζουν και γράφουν τα «Livre du souvenir». Και η πρώτη δουλειά της Ανέτ Βιβιορκά είναι τα «Livre du souvenir». Αυτοί λοιπόν σε αυτά αποτυπώνουν και την προπολεμική ζωή στις πόλεις της Πολωνίας που ζούσαν κτλ. Και την εμπειρία. Δηλαδή, η μνήμη των Ασκενάζ Εβραίων αρχίζει πολύ νωρίς να συγκροτείται ενδοεβραϊκά. Αλλά είναι ακόμα μία ενδοεβραϊκή μνήμη. Έτσι. Η σταθμή, αυτό θα πω μόνο επιγραμματικά, η σταθμή για να αλλάξει αυτό είναι η δίκη του Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ το 1961, η οποία έχει παγκόσμια απήχηση. Και εκεί μιλάνε πρώτη φορά 211 επιζώντες στρατοπέδων ως μάρτυρες σε δίκη.
Εκεί ξεκινάει λοιπόν η έννοια της μαρτυρίας με τον τρόπο που αυτή χρησιμεύει και σε μία δίκη. Και εντάξει, είναι 61, μιλάνε πρώτη φορά. Δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Ο Λαντσμάν κάνει γυρίσματα στα τέλη της δεκαετίας του 70 και είναι πολλοί από το Ισραήλ που μιλάνε πρώτη φορά. Και είναι η κόρη δίπλα που λέει: εγώ δεν τα έχω ακούσει από τον πατέρα μου αυτά και είναι 79. Λοιπόν, όταν μιλάμε για σιωπή, ήταν μια μεγάλη σιωπή. Και το σημείο που θα σπάσει αυτή η σιωπή οριστικά, γιατί η δίκη του Άιχμαν, εντάξει, ταράζει τα νερά, γράφονται πράγματα, αλλά δεν αλλάζει τη θέση αυτή, είναι η δεκαετία του 80. Δηλαδή, τη δεκαετία του 80 πια, διεθνώς, το ιδιωτικό πένθος και τραύμα του εβραϊκού λαού θα πάψει να θεωρείται ότι αφορά μόνο τον εβραϊκό λαό και θα αποκτήσει συνείδηση ο δυτικός κόσμος ότι αφορά το δυτικό κόσμο αυτό που συνέβη. Εκεί πέρα είναι που και θα μετατραπεί σε αυτό που λέμε πολιτισμικό τραύμα. Αυτό είναι κάτι που από τη δεκαετία του 80 και μετά ανεβαίνει και ανεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα και όσο περνάνε οι δεκαετίες αυτό ανεβαίνει αντί να μικρέ, δηλαδή η μνήμη, η συγκρότηση αυτής της μνήμης και η διάδοση ανεβαίνει. Και βέβαια εκεί υπήρξαν ταχύτητες στις χώρες. Ας πούμε αν η δεκαετία του 80 είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι για τη Δυτική Ευρώπη. Από την δεκαετία του 90 μπαίνει η Ελλάδα. Μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού μπαίνουν οι πρώην κομμουνιστικές χώρες, τις οποίες πριν δεν λέγεται λέξη και μπαίνουν δύσκολα και αργά. Ο Ιμρε Κέρτες έχει δημοσιεύσει το βιβλίο «Η άρνηση», που είναι η άρνηση των εκδοτών να βγάλουν το βιβλίο του. Λοιπόν, η κάθε χώρα, η κάθε σύνολο χωρών έχει το δικό της ρυθμό στο πώς μπαίνει σε αυτή τη μνήμη. Σήμερα είναι πια μια οικουμενική μνήμη που αφορά και χώρες πολύ μακρινές από την Ευρώπη. Τα μουσεία είναι από την Καλιφόρνια μέχρι οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Να πάμε τώρα στην Κατερίνα Οικονομάκου. Κατερίνα, και εδώ καταρχάς να πούμε τι φταίει ως έναν βαθμό για την αφάνεια του Εστρούγκο Ναχάμα, τι ανακάλυψες εσύ, πώς ήταν έτσι η διαδικασία της ερευνάς σου και νομίζω ότι μέσα στο βιβλίο φαίνεται ότι και ο ανιψιός του Ναχάμα που συναντάς είναι ο γιος. Και αυτός φαίνεται ότι έχει μια απόσταση λίγο από την μνήμη του πατέρα. Ο γιος είναι Ασκεναζή, γιατί η μητέρα ήταν Ασκεναζή. Ο γιος δεν μπορώ να πω ότι έχει απόσταση από τη μνήμη του πατέρα, αλλά ας μη σας... απλώς δεν ήξερε πολλά πράγματα, διότι δεν μίλαγε ο πατέρας. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, αλλά είναι κάτι που δεν αποτελεί εξαίρεση. Ήταν ένας από τους επιζώντες που πολύ σπάνια μιλούσαν. Και όταν μιλούσε, έλεγε τα ίδια και τα ίδια πράγματα για το πώς κατάφερε να επιβιώσει στο στρατόπεδο. Αυτά που απέκρυπτε είχαν κυρίως να κάνουν με τις απώλειές του. Δηλαδή, εκείνος, ο Εστρούγκο Ναχάμα, ο οποίος γεννήθηκε με το όνομα Εστρούγκος, αυτό ήταν Εστρούγκος Ναχαμάς, το 1918, σε μια φτωχή οικογένεια στη Θεσσαλονίκη, και άλλαξε το όνομά του μετά την απελευθέρωσή του, το έκανε Εστρούγκο, ξεκίνησε μια νέα ζωή. Λοιπόν, μιλούσε ο Εστρούγκο για το πώς κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, αλλά δεν μιλούσε για την γυναίκα που έχασε, για την νεαρή του σύζυγο, με την οποία εικάζω ότι παντρεύτηκαν στο στρατόπεδο, στον Μπαρόν Χίρς, λίγο πριν μπουν στα τρένα στο γκέτο. Στο στρατόπεδο, ναι, στο γκέτο, τον Μπαρόν Χίρς, λίγο πριν μπουν στα τρένα για το Auschwitz, όπως συνέβαινε σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν μίλησε λοιπόν για αυτή την κοπέλα μέχρι το τέλος της ζωής του. Δεν είναι πολύ σπάνια. Τον άκουσε ένας ραβίνος με τον οποίο συνεργαζόταν να λέει το όνομά της στις προσευχές του. Και νόμιζε ότι είναι μία από τις δύο αδερφές του τις οποίες είχε χάσει. Και όταν μου λέει, όταν μου είπε το όνομά της, λέω δεν ήταν η αδερφή του, ήταν η γυναίκα του. Λοιπόν, δεν μιλούσε, ούτε στο γιο του μιλούσε. Δεν μιλούσε για τους γονείς του. Η μητέρα του είχε πεθάνει πριν φύγει, πριν εκτοπιστεί.
Ο πατέρας του πέθανε στο Auschwitz, δεν μιλούσε για τις αδερφές του. Γενικώς έλεγε ελάχιστα πράγματα. Οπότε για μένα η πρόκληση ήταν, η δυσκολία ήταν να βρω τα κομμάτια του παζλ, όσα μπορούσαν να διασωθούν. Και για να το κάνω αυτό, ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη και να σας πω στη Θεσσαλονίκη δεν βρήκα απολύτως τίποτα. Αυτό. Δεν ξέρω αν εκπλήσει κανέναν, αλλά δεν βρήκα απολύτως τίποτα. Στο Βερολίνο βρήκα πολλά στοιχεία. Είχα την τύχη να βρω ανθρώπους οι οποίοι ήταν κοντά του και να βρω τον πιο στενό του φίλο και τη σύζυγό του, οι οποίοι σήμερα είναι νεκροί και οι δύο. Τι άλλο να σας πω τώρα. Κάντε μου ερωτήσεις. Για να μην πω την ιστορία όλη και σας κουράζω. Ναι. Θα σου κάνουμε και ερωτήσεις. Να ρωτήσω τον Νίκο Δαβέτα. Είπες πριν για την Νίκο, για την δύναμη της μεταφοράς, της αλληγορίας. Και πες μας πώς το είδες αυτό, πώς το βλέπεις, όχι μόνο στην Εβραία Νύφη, αλλά και στην λογοτεχνική σου ματιά. Και αυτό που λέμε ολοκαύτωμα και λογοτεχνία κατά κάποιο τρόπο, με τι μπορεί να αναμετρηθεί ένας λογοτέχνης μέσα του και εξωτερικά, ενδεχομένως. Ναι, όλα αυτά είναι ωραία σαν ερωτήσεις, αλλά δεν έχουμε πάντα απαντήσεις. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω απαντήσεις για όλα τα πράγματα. Θα προσπαθήσω να πλησιάσω λίγο με μια περιγραφικά λίγο την από άλλη οδό το θέμα που βάζεις. Το έχω νομίζω αναφέρει ξανά, δεν θυμάμαι σε κάποια εκδήλωση. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε δει την ταινία Λούφα και Παραλλαγή. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε το διαφημιστικό της ταινίας Λούφα και Παραλλαγή. Το διαφημιστικό της ταινίας. Η ταινία, ήσουν μικρή, η ταινία το 1984 είχε μία διαφήμιση στην τηλεόραση. Και έλεγε, μη χάσετε από την Παρασκευή στους σκηματογράφους η ταινία Λούφα και Παραλλαγή. Έδειχνε το τάγκ και έπεφτε το σλόγγαν της διαφήμισης. Η εθνική μας τραγωδία, τώρα και κωμωδία. Αυτό είναι ένα ρίσκο ή και μια άνεση που έχει ο καλλιτέχνης, ο δημιουργός, ο ζωγράφος, ο γλύπτης, ο κινηματογραφιστής, ο μυθιστηριογράφος, που δεν το έχει ένας δοκιμιογράφος ή ένας ιστορικός. Ένας ιστορικός δεν μπορεί να πει η εθνική μας τραγωδία, τώρα και κωμωδία, θα σας γράψω μια ιστορία για να γελάσετε. Ο μυθιστηριογράφος όμως έχει αυτό το δικαίωμα. Και επειδή αναφέρθηκε η κυρία Βαρών στον Ίμρε Κέρτες, ο Ίμρε Κέρτες έχει κατακριθεί για το τέλος του μυθιστορήματος του. Γιατί λέει ότι ακόμα και στο Auschwitz υπήρχε μια δυνατότητα της, πώς το λέει, ευτυχίας της Κυριακές, κάπως το λέει. Ακριβώς, αν δεν ήταν μυθιστογράφος, δεν θα μπορούσε ποτέ να το γράψει αυτή τη φράση. Όπως γελάμε πολλές, φαντάζομαι όλοι, πολλές φορές με τον Woody Allen, όταν του φωνάζει η μαμά του, μην ανοίγεις εκεί το συρτάρι, έχω τις τάχτες του θείου σου που φέρανε. Αυτό βγάζει γέλιο, γελάμε, αλλά γελάμε κάτι τραγικό. Όμως τι, η τέχνη το αλαφρώνει, έτσι. Ο τρόπος της τέχνης, ο χειρισμός του υλικού, μπορεί να μας το ελαφρώσει και μας το πλασάρει ακόμα και ως αστείο. Αυτό το τραγικό γεγονός. Έτσι λοιπόν, εμένα η στόχευσή μου δεν ήταν μέσα από αυτό το πρόσωπο, όπως είπα και στην αρχή, να φυγηθώ τα δεινά ή του ολοκαυτώματος κλπ. Φυσικά περάσανε, γιατί περνάνε μέσα, δεν γίνεται, είναι μπροστά σου, δεν μπορείς ούτε να τα αφισβητήσεις, ούτε να τα προσπεράσεις. Αλλά η έννοια μου ήταν αυτό να διαβάζεται σαν μυθιστόρημα, να διαβάζεται σαν μυθοπλασία. Και... Με
μένα ήταν το αντίθετο εντελώς. Εσένα πώς ήταν. Περνάμε έτσι σιγά σιγά προς το τέλος για να δέσουμε και τη λογοτεχνία. Υπάρχει ένα βιβλίο εδώ του Νταβίτ Φενκινός, Σαγλότ, σε μετάφραση εδώ της κυρίας Οντέτ Βαρόν Βασάρ. Ο Φενκινός για μένα έκανε την έκπληξη με αυτό το βιβλίο που είναι λογοτεχνία, είναι και έρευνα. Διαβάζω, σελίδα 135. Την ίδια στιγμή, στη Γαλλία, ξυπνάει ένας άνθρωπος. Παρατηρεί τον εαυτό του στον καθρέφτη του δωματίου του. Πάει καιρός που δεν αναγνωρίζει πια τον εαυτό του. Μόλις που θα μπορούσε να προφέρει το όνομά του. Έρσελ Γκρίσπαν, 17χρονος Πολωνοεβραίος, ζει στο Παρίσι, σε αναγκαστική εξορία. Μόλις έλαβε ένα απελπισμένο γράμμα από την αδελφή του. Όλη του η οικογένεια έχει απελαθεί. Δίχως ειδοποίηση, πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα. Βρίσκονται σε ένα στρατόπεδο προσφύγων. Εδώ και πολύ καιρό η ζωή του Γκρίσπαν δεν είναι παρά ταπείνωση. Η ύπαρξή του είναι αυτή ενός αρουραίου, μονολογεί. Οπότε το πρωί αυτό της 7ης Νοεμβρίου 1938 γράφει. Πρέπει να διαμαρτυρηθώ για να ακούσει ο κόσμος όλο στην κραυγή μου. Οπλισμένος με ένα περίστροφο, εισχωρεί στην πρεσβεία της Γερμανίας στο Παρίσι. Ισχυρίζεται πως έχει ραντεβού και βρίσκεται στο γραφείο ενός διπλωματικού συμβούλου. Αργότερα θα πούν ότι επρόκειτο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Μια ιστορία προσωπική και σεξουαλική που πήρε άσχημη τροπή. Νταβίτ Φενκινός, λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο γράφει σχεδόν τηλεγραφικά, έτσι ένα μυθιστόρημα, για μία, για πολλές Σαρλότ, ένα πορτρέτο που είχε χαθεί πάρα πολλές δεκαετίες. Λοιπόν, εγώ θέλω να δέσω τα πράγματα με αυτά που είπε ο κύριος Διαβέτας και που μίλησε για την ελευθερία του λογοτέχνη και του καλλιτέχνη, αυτή την ελευθερία που εμείς τη ζηλεύουμε, γιατί εμείς πεθαίνουμε πάνω στην τεκμηρίωσή μας, γιατί αλλιώς αυτά που λέμε είναι ανυπόστατα. Οπότε εσείς έχετε αυτή την ελευθερία. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι δίκοπο μαχαίρι. Ειδικά όταν κανείς πλησιάζει θέματα τέτοιας εμβέλειας. Όταν άρχισε να αυγατίζει η λογοτεχνία, η Holocaust literature, ας πούμε, η λογοτεχνία του ολοκαυτώματος, όπως την είπαν στην Αμερική, ο Ραούλ Χίλμπερκ, που έγραψε το πρώτο μεγάλο βιβλίο «The Destruction of European Jews» και το βγάζει το 1961, λέει κάπου θυμωμένα, από τότε που οι λογοτέχνες μπήκαν στα χωράφια μας, έχουμε διαβάσει ένα σωρό ανοησίες. Λοιπόν, μπορεί να θύμωνε ο Ραούλ Χίλμπερκ, αλλά τα πράγματα σήμερα έχουν εξελιχθεί διαφορετικά, γιατί σήμερα η λογοτεχνία και η τέχνη θεωρείται η βασιλική οδός για να προσεγγιστούν αυτά τα θέματα. Δεν μπορούν όλοι να διαβάσουν το Χίλμπερκ και την ανάλυση των εγγράφων, γιατί για το Χίλμπερκ είναι ποίημα, και όποιος έχει δει τη Σοά του Λαντσμάν το ξέρει, ένα έγγραφο των σιδηροδρόμων είναι ποίημα και το αναλύει. Λοιπόν, αυτό όμως δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ο καθένας. Η τέχνη, λοιπόν, θεωρείται κατεξοχήν σήμερα η βασιλική οδός για να προσεγγιστούν αυτά τα θέματα. Ο Νταβίτ Φενκινός νομίζω ότι δίνει ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα με τη Σαρλότ, του πώς κανείς προσεγγίζει. Ένα παράδειγμα που δεν είναι μοντέλο. Λειτουργήσε για εκείνον και για το συγκεκριμένο βιβλίο. Αλλά είναι ένα πολύ πετυχημένο αποτέλεσμα. Και εδώ έχουμε δύο επίπεδα, και αυτό είναι που το κάνει τόσο ενδιαφέρον. Έχουμε δύο επίπεδα πολιτισμικής μνήμης. Υπάρχει ο Σαρλότ Σαλομόν, το πραγματικό πρόσωπο, η γερμανο-εβραία ζωγράφος, που καταφεύγει για να σωθεί από το Βερολίνο στη Νότια Γαλλία, και όπου αφού περνάνε οι μήνες και νιώθει τον κλειό να σφίγγει, σε κατάσταση επίγοντος κλείνεται κάπου και ζωγραφίζει και φτιάχνει ένα φοβερά πρωτότυπο έργο, κατά τη γνώμη και των κριτικών τέχνης, το οποίο έργο δίνει στα χέρια κάποιου, του το εμπιστεύεται λέγοντας μάλιστα «Είναι όλη μου ζωή». Και σε αυτό το έργο πραγματικά ζωγραφίζει τη ζωή της από μικρό παιδί, ζωγραφίζει τις δυστυχίες τις προσωπικές, το θάνατο της μητέρας της κτλ. Δεν είναι θάνατος, είναι αυτοκτονία.
είναι σε μια οικογένεια με πολλές αυτοκτονίες, όλο αυτό τη βαραίνει από παιδί κτλ. Και μετά ζωγραφίζει σε σχέση με αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, όχι βέβαια το Auschwitz, γιατί στο Auschwitz δεν ζωγραφίζουν, αλλά ζωγραφίζει τους διωγμούς στο Βερολίνο. Ο πίνακας της Σαρλότ Σαλομών με τις σημαίες τις ναζιστικές, δεν ξέρω ποιος τον έχει στο νου του και αν δεν τον έχει μπορεί να τον βρει πολύ εύκολα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ δυνατή εικόνα. Ζωγραφίζει λοιπόν όλα αυτά. Το έργο της σήμερα θεωρείται, το ζωγραφικό της έργο θεωρείται ένας ογκόλυθος στην πολιτισμική μνήμη της ΟΑ. Το έργο του Φωϊκινός είναι ένα δεύτερο έργο λογοτεχνικό πια πάνω στο ζωγραφικό, που είναι, αποτελεί και αυτό μια ψηφίδα στην πολιτισμική μνήμη της ΟΑ. Γιατί τη ζωγράφω, παίρνοντας μόνο πραγματικά στοιχεία από τη ζωή της, την κάνει ηρωίδα ενός έργου, το οποίο επιγράφει ο Γκαλιμάρ μυθιστόρημα. Έτσι, παρόλο που όλα τα στοιχεία είναι πραγματικά, κάπως όπως έπαιξες και εσύ με πραγματικά στοιχεία, λες δεν ήθελα να είναι μυθιστόρημα, αλλά το βιβλίο σου διαβάζεται, όπως λέμε, σαν μυθιστόρημα, για να πούμε ότι διαβάζεται. Και ναι, νομίζω ότι αυτό είναι που πέτυχε ο Φωϊκινός αυτό. Εξάλλου πήρε το Goncourt de Lycéens, δηλαδή βραβεύτηκε από τους εφήβους, που είναι ένα πολύ σημαντικό βραβείο. Έκανε σχεδόν 500,000 αντίτυπα, πέρασε στην σειρά τσέπης, μεταφράστηκε σε δεκάδες γλώσσες. Και ο ίδιος έλεγε, γιατί τον είχαμε πέρσι στον Ιαννό, πέρσι το Φεβρουάριο, ο ίδιος έλεγε ότι δεν ήταν αυτό το βιβλίο που περίμενε να του φέρει την επιτυχία. Ότι αυτό ήταν ένα πολύ προσωπικό βιβλίο που δούλεψε 10 χρόνια, ενώ έγραφε τα normal βιβλία του. Και όμως αυτό το βιβλίο είναι που έκανε τη διαφορά. Ερώτηση. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Έχω διαβάσει, και δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε ή αν αληθεύει, ότι στην Αμερική τη δεκαετία του 80 η ανάδυση αυτής της εβραϊκής μνήμης και του ολοκαυτώματος οφείλει πολλά στην τηλεοπτική σειρά Ολοκαύτωμα, η οποία κατά κάποιους χρηματοδοτείται από το συνωμοσιολόγους χρηματοδοτείται επίτηδες από το Ισραήλ κτλ. Και φυσικά σε ένα βιβλίο μυθιστόρημα που γίνεται ταινία και σαρώνει στα Όσκαρ στην εκλογή της Sophie's, The Choice Sophie's του Στάιρον με τη Meryl Streep, φαντάζομαι είναι πολύ γνωστή ταινία, και αναφέρονται αυτά τα δύο γεγονότα που συμπίπτουν, μάλιστα η ταινία γυρίζεται όταν προβάλλεται στη τελευταία επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς στην Αμερική και χρεώνουν όλο την αναβίωση αυτό στις ΗΠΑ σε αυτά τα δύο γεγονότα. Δεν ξέρω αν εσείς συμμερίζεστε αυτή την άποψη. Θα σας απαντήσω. Οπωσδήποτε δεν οφείλεται σε αυτά τα γεγονότα. Οπωσδήποτε η ανάδυση αυτή θα είχε γίνει και χωρίς αυτές τις ταινίες. Απλώς είναι η κατάλληλη στιγμή που αυτές οι ταινίες μπορούν να αγγίξουν ένα πολύ ευρύτερο κοινό. Η πρώτη σειρά της τηλεόρασης είναι μία μίνι σειρά, είναι τέσσερα επεισόδια μόνο, λέγεται Ολοκαύτωμα, παίζεται το 79, προκαλεί τεράστια αίσθηση, όχι μόνο στην Αμερική, προκαλεί τεράστια αίσθηση ακόμη και στη Γερμανία. Και λες, περιμέναν πραγματικά τέσσερα αμερικανικά επεισόδια στη Γερμανία, και όμως. Είναι η στιγμή, και την είδα πολύ πρόσφατα αυτή την ταινία πια, για να έχω μια γνώμη, τη νίκιασα δηλαδή, για να τη δω. Είναι μια πολύ καλή ταινία, πράγματι. Η οποία εκείνη τη στιγμή, θεωρώ ότι έχει έρθει αυτό που λέει ο Σεμπρούν, η ικανότητα ακούσης. Μπορούν να την προσλάβουν αυτή την ταινία. Και γίνεται σαν μια θριαλίδα. Έχω και μια σκέψη, η οποία δεν τεκμηριώνεται, αλλά εγώ είναι μια σκέψη δική μου, και που συνδέει την επιτυχία αυτής της ταινίας με την, που λέγεται Ολοκαύτωμα, με την καθιέρωση του όρου Ολοκαύτωμα στον αγγλοσαξονικό χώρο. Ενώ η ταινία του Λαντσμάν το 85 λέγεται Σοά και στη Γαλλία μιλάμε με τον όρο Σοά. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά είναι δύο ορόσημα μιας τελείως άλλης αντίληψης και τελείως άλλης προσέγγισης, αμερικανικής και γαλλικής εν προκειμένου, του ίδιου μεγάλου γεγονότος. Η Σοά σφραγίζει, η Σοά του Λαντσμάν, σφραγίζει με διαφορετικό τρόπο το χώρο, ας πούμε. Και είναι βέβαια ξεπέραστη και σήμερα. Επειδή έχω δει, επειδή βλέπω ότι σημειώνεται, ερωτήσεις. Λοιπόν, θέλω να πω απλώς για να τους θυμηθούμε
ότι πολύ πριν από τη δεκαετία του 80 έχουμε τον Ιωάννου, ο οποίος έχει γράψει για το φίλο του. Έχουμε τον Κοκάντζη που έχει γράψει το υπέροχο αυτό βιβλιαράκι, τη Τζοκόντα, στα μέσα της δεκαετίας του 80. Ξεκινάει από μια προσωπική του ιστορία, έναν εφηβικό έρωτα με μια Εβραιοπούλα στη Θεσσαλονίκη, η οποία οδηγείται σε στρατόπεδο και χάνεται αυτό το πρώτο σκύρτημα του έρωτα. Είναι ένα εξαιρετικό συγκινητικό βιβλίο που βγήκε και σε μια περίοδο κάπως αναπάντεχα, δεν το περιμέναμε. Και βέβαια και το Βασιλικό. Έτσι. Αυτούς θυμάμαι προχείρως τώρα, από τους παλαιότερους που ασχολήθηκαν με το θέμα. Ναι. Ερωτήσεις λίγο από το... θέλετε να κάνετε ερωτήσεις? Τι? Ερωτήσεις. Εγώ ήθελα απλώς, καλησπέρα, να συμπληρώσω. Μιλήσατε στην αρχή για το χάρτη της επικράτειας του ναζισμού στην Ευρώπη, αλλά εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, διάβασα το καλοκαίρι τη βιογραφία της Κλαρίσσα Λισπέκτορ, του Μπέντζαμιν Μόζερ, μια οικογένεια Εβραίων που κυνηγήθηκε με πογκρόμ στη Ρωσία και κατέφυγαν στη Βραζιλία. Και ήδη από τη δεκαετία του 30, στα τέλη δεκαετία του 30, στη Βραζιλία αντιγράφουν τα ναζιστικά και τάγματα και δεν φτάνουν σε ΣΟΑ και σε... Ναι. Θέλω να πω ότι ο ναζισμός, η απήχηση του υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια της Ευρώπης, τα ευρωπαϊκά, και έχουμε ήδη από νωρίς, σε χώρες στην Βραζιλία, αυτό δεν μας εντυπωσιάζει και αυτό που σημαίνει σήμερα, αντισημιτισμό οξύ χιτλερικό. Δηλαδή, και το περιγράφει στην βιογραφία αυτής της εκπληκτικής γυναίκας, της μεγάλης ιστοριογράφου. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι τόσοι Ναζί κατέφυγαν σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Έβρισκαν καταφύγιο σε αυτές τις χώρες με τα πολεμικά. Κράτα αυτό που... Πες μου, γιατί θέλω να πω κάτι που λέμε για τους... Εντάξει, μιλάμε για τους Ναζί, αλλά να σκεφτούμε ότι δεν χρειάζεται να είσαι Ναζί για να κλείνεις τα μάτια σου. Έτσι, ο Εστρόν Κοναχάμα ζούσε έως το 2000 στο Βερολίνο, ήταν διάσημος. Και η ελληνική κοινότητα, ή επίσης η ελληνική στρατιωτική αποστολή, που προηγήθηκε της πρεσβείας, έτσι όσο υπήρχε το τείχος, δεν τον είχε και μετά η πρεσβεία ή το κέντρο πολιτισμού, που υπήρχε ένα ελληνικό κέντρο πολιτισμού, το οποίο μάλιστα είχε και γερή πρίκα επί χρόνια. Δεν τον κάλεσαν ποτέ, ούτε μία φορά, να μιλήσει για τον εβραϊσμό της Θεσσαλονίκης. Δεν τον κάλεσαν ποτέ να δώσει μία συναυλία. Ο άνθρωπος αυτός έδινε συναυλίες ανά τον κόσμο. Είχε πάει στη Βραζιλία, για παράδειγμα. Λοιπόν, και στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλές φορές. Είχε ένα μικρό ρολάκι στο καμπαρέ του Μπομπ Φώση. Είχαν λοιπόν έναν τεράστιο καλλιτέχνη μες στα πόδια τους, Έλληνα, ο οποίος κράτησε το διαβατήριο, το ελληνικό, έως το τέλος. Δεν πήρε ποτέ το γερμανικό διαβατήριο, παρόλο που του το προτείνανε και του το ζητούσαν επανειλημμένα. Και δεν τον κάλεσαν ούτε μία φορά. Λοιπόν, εντάξει, ναι, υπάρχει πρόβλημα με τους Ναζί, αλλά υπάρχει πρόβλημα και με τους υπόλοιπους. Μία φορά μόνο επέστρεψε, μία φορά πήγε στη Θεσσαλονίκη και ήταν μια πολύ τραυματική εμπειρία για δύο λόγους. Ο ένας ήταν ότι είχαν χαθεί όλοι οι συγγενείς του, είχε μια μικρή ελπίδα ότι θα βρει ένα θείο, δεν βρήκε ούτε αυτό το θείο. Και ο δεύτερος λόγος ήταν, είναι κάτι σκανδαλώδες. Φεύγοντας, είχε έρθει με το αυτοκίνητο ο δικός, φεύγοντας, δεν τον αφήσαν να περάσει τα σύνορα οι Έλληνες, γιατί διαπίστωσαν ότι ήταν λιποτάκτης. Τι είχε γίνει, λοιπόν? Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είχε επιβιώσει, είχε επιζήσει από το στρατόπεδο θανάτου, θα έπρεπε, σύμφωνα με το ελληνικό κράτος, να πάει να πολεμήσει στον εμφύλιο. Λοιπόν, επειδή δεν πήγε, διότι ζούσε στο δυτικό Βερολίνο και φαντάζομαι δεν θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς, τον θεώρησαν λιποτάκτη και χρειάστηκε να μεσολαβήσει ένας θεσσαλονικιός παλιός φίλος του, να βάλει μέσο, δηλαδή με άλλα λόγια, για να τον αφήσουν τον άνθρωπο να φύγει. Να. Αυτά είναι συντομία, επειδή λέμε για τους ναζιστές, αλλά να... εντάξει.
Δεν χρειάζεται να είσαι ακραίος, δηλαδή, για να μην βλέπεις. Δεν ξέρω. Έχουμε... Υπάρχει όμως και μια διαφορά από το «δεν βλέπω» μέχρι το πράττω. Υπάρχει και μια διαφορά. Λοιπόν, ερωτήσεις. Αν και ξέρουμε, νομίζω, ότι ιστορικά, ότι η ναζιστική επικράτεια άφησε σε Δυτική και Ανατολική Ευρώπη μετά το τέλος, αφού έπεσε το μέτωπο της, έχασε η Βέρμαχτ, έπεσε το ναζιστικό μέτωπο, έχει αφήσει γύρω σε 7 με 10 εκατομμύρια εχμαλώτους, ομήρους, όπου δεν έχει διερευνηθεί 100% και από την ιστορία, ακόμα δεν έχουμε δηλαδή την ιστορία των ομήρων 100%, βεβαίως ναι, για την πολεμική βιομηχανία, αλλά έχουμε 10 εκατομμύρια ανθρώπους εκτοπισμένους, εξόριστους. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός αυτό. Είναι ουσιαστικά μία, αν μπορούσαμε να πούμε, μία βίαιη μετακίνηση πληθυσμών. Τεράστιας κλίμακας, όσο η Ελλάδα δηλαδή. Ερωτήσεις. Στη συνέχεια της συλλογιστικής της Κατερίνας, ήθελα απλώς να θυμίσω ότι όταν έγινε η Θεσσαλονίκη πολιτιστική πρωτεύουσα, δεν υπήρχε καμία αναφορά στο εβραϊκό παρελθόν της Θεσσαλονίκης. Ενώ είχε γίνει πολλή δουλειά για τα μνημεία, τα Οθωμανικά, τα Λουτρά και φυσικά η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εννοείται, μου είχε κάνει τότε κατάπληξη. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάπου κάτι μικρό και το χάσα, αλλά πάντως στην πόλη, πολιτιστική πρωτεύουσα, δεν υπήρχε το στοιχείο αυτό. Να απαντήσω. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη γίνεται το 1997. Ως τότε δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Τότε όμως λιγάκι ζορίζονται, γιατί τέλος πάντων θα έρθει κόσμος και κόσμος, κόσμος που ξέρει κιόλας το παρελθόν. Γι' αυτό το λόγο δέχονται τότε την πρόταση της κοινότητας που εκκρεμεί το αίτημα της κοινότητας δεκαετίες για ένα μνημείο ολοκαυτώματος των Θεσσαλονικιών Εβραίων. Και τότε στείνεται το μνημείο το 1997. Αυτό είναι λοιπόν το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι χρηματοδοτεί η πολιτιστική πρωτεύουσα μια ταινία του Βασίλη Βασιλικού και του Δημήτρη Σοφιανόπουλου. Μια πολύ καλή ταινία σε δύο μέρη που θα την παίξει και η ΕΡΤ μετά. Και είναι μία από τις ελάχιστες ταινίες που έχουμε. Έγιναν αυτά τα δύο. Το μνημείο δεν στείνεται εκεί που είναι τώρα. Στείνεται σε συμβολή δύο οδών στην ανατολική πλευρά. Δεν είναι στην πλατεία Ελευθερίας. Και στείνεται, ναι, και στείνεται, ξέρετε γιατί, ζητάει να καταθέσει στεφάνι σε μνημείο Εβραίων ο Χουάν Κάρλος και η Σοφία, οι οποίοι επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη το 97. Αυτή είναι μια απίστευτη λεπτομέρεια. Επίσης θέλω να πω, που το ανέφερε η κυρία, ένα χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό για μένα, που έχω δει να το περνάει στα ψηλά, ίσως για ευνόητους πολιτικούς λόγους. Η Θεσσαλονίκη απελευθερώνεται από τον Ελλάς. Δεν απελευθερώνεται από τους Βρετανούς, δηλαδή προηγεί το Ελλάς. Οι Βρετανοί δεν έχουν φτάσει ακόμα. Στη συγκέντρωση που γίνεται στην πλατεία Αγίας Σοφίας, που είναι η μεγαλύτερη τότε πλατεία, από τον μπαλκόνι του εργατικού κέντρου γίνεται η ομιλία της απελευθέρωσης. Δεν θυμάμαι ποιος τέλεχος είναι εκεί που κάνει την ομιλία της απελευθέρωσης, ο οποίος απαριθμεί μπροστά σε 200.000 κόσμου τις απώλειες της πόλης. Μιλάει για τους βομβαρδισμούς, μιλάει για μια οικογένεια που σκοτώθηκε στο λιμάνι, για 7 που ντουφεκίστηκαν στο διοικητήριο, για 3 που σκοτώθηκαν στην Άνω Πόλη, και δεν αναφέρει ούτε μία λέξη από τους 50.000 συμπολίτες τους που λείπουν. Είναι απίστευτο. Απαριθμεί στο λόγο του όλες τις απώλειες των χριστιανών, ας πούμε, και λησμονεί να πει ότι απουσιάζουν από κάτω, απουσιάζουν 50.000. Γεια σας. Αναρωτιέμαι για το αν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκτίμηση ως προς τις θεματικές που ενδεχομένως θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια, είτε στο επίπεδο της έρευνας, είτε στο επίπεδο της λογοτεχνίας. Επειδή και η Οντέτα ανέφερε ότι κατά κάποιο τρόπο ακολουθούμε το διεθνές παράδειγμα, απ' την άλλη βλέπουμε κάποιες θεματικές οι οποίες έχουν ίσως ελληνικό ενδιαφέρον, αν μπορούμε
το χαρακτηρίσουμε ως τέτοιο. Θα ήθελα λιγάκι την τοποθέτησή σας πάνω σε αυτό. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα εννοείται το νέο πεδίο ερευνών γύρω από την μεταπολεμική, έτσι, την ανασυγκρότηση των κινητήτων μεταπολεμικά. Αυτό είναι, ας πούμε, το νέο πεδίο που τα πολύ τελευταία χρόνια, όχι πάνω από 4, έχει ανοίξει και στην Ελλάδα. Αρχίζουμε και έχουμε βιβλία, τα βιβλία της Ρίκας Μπεμπενίστε, 2 πολύ καλά βιβλία. Θα έχουμε ένα συλλογικό, ένα τεύχος του περιοδικού Ιστορίν τον Ιανουάριο, με τα πρακτικά ενός συμποσίου που έγινε από το Ολλανδικό Ινστιτούτο με θέμα Jewish Life After the Return. Απασχολεί λοιπόν πολύ η επιστροφή αυτών των ελάχιστων πια, έτσι, των 2.000 επιστρέφουν από το Auschwitz, από την Τρεμπλίνκα δεν επιστρέφουν, και έχουν σωθεί και 10.000 στον ελληνικό χώρο. Είτε κρύβονται, είτε στην αντίσταση κτλ. Η ανασυγκρότηση λοιπόν αλλάζει εντελώς ο χάρτης των εβραϊκών κοινοτήτων μετά. Το κέντρο γίνεται η Αθήνα και όχι πια η Θεσσαλονίκη. Από τις 31 κοινότητες μένουν 9. Έχει μπει, ας πούμε, ο ερευνητικός χώρος στην ιστοριογραφία. Είναι ένα πεδίο που όλο και ανοίγει και τίθενται πολλά ακαρθώδη θέματα σε αυτό το πεδίο που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες που συναντούν, τις φοβερές δυσκολίες που συναντούν για να ανασυγκροτηθούν αυτές οι κοινότητες. Αυτό είναι ένα πολύ καινούριο πεδίο και προχωρεί και πολύ γρήγορα, νομίζω. Άμα μπορούμε να τα πούμε βέβαια και κάτι δίαν, αν δεν υπάρχει κάτι, αν δεν υπάρχει και κάποια άλλη, έτσι, ναι, κάποια άλλη ερώτηση. Βλέπω εκεί το πίσω μέρος κάτι ετοιμάζει ίσως. Όχι. Να τα πούμε πίνοντας ένα ποτήρι κρασί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Εκ μέρους του Λεξικοπολίου. Σας ευχαριστούμε μία προς μία και έναν προς έναν. Μείνετε μαζί μας, θα συνεχίσουμε.